Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο. Είχαμε μια αναπορία, παιδιά, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα αυτό, παιδιά, έτσι, των ημερών πρόβλημα, και οπωσδήποτε κάτι που μας απασχολεί όλους μας. Θα έχετε ακούσει ότι αυτό απασχόλησε και τη Σύνοδο στην τελευταία συνεδρία που είχε. Υπάρχει μια πρόταση από την κυβέρνηση, ένα σχέδιο, να γίνει μια ταυτότητα ηλεκτρονική, η οποία βέβαια, όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών εγγράφωσης στην Ιερά Σύνοδο, ότι δεν θα περιέχει τίποτα περισσότερο από όσα στοιχεία περιέχει η παρούσα ταυτότητά μας. Πλην όμως θα έχει ένα μικροτσίπ πάνω, έτσι, τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, είναι κανένα μηχάνημα, τι είναι, κάτι σαν μπαταρία μικρή από αυτή που βάζουν, ας πούμε, μέσα στα ηλεκτρονικά, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, έτσι, πολύ λεπτόν, αδιόρατο, να σου πω, να φτάνει πάνω στην ταυτότητα. Και αυτό θα μπορεί να περιέχει πάνω 16.000 πληροφορίες. Βέβαια, ο Υπουργός λέει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί. Τώρα που δεν θα χρησιμοποιηθεί για την Πέμπτη, δεν ξέρουμε. Πάνω σε αυτήν την ταυτότητα θα έχουμε μόνο, όπως είπε ο Υπουργός, τις απαραίτητες πληροφορίες για έναν άνθρωπο, που είναι γραμμένες ήδη πάνω στην υπάρχουσα ταυτότητα, και θα χρησιμοποιηθεί τέλος πάντων για την αρχιοθέτηση των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Τώρα, πάρα πολύ οργανωμένα σύνολα της πολιτείας έχουν ή αντιδράσει και απορρίψει αυτή την πρόταση, ή τέλος πάντων μπήκαν σε έναν προβληματισμό. Πράγμα το οποίο έκαμε βέβαια και η Εκκλησία, δεχομένη των προβληματισμών του λαού, των ανθρώπων. Αυτό πέρασε βέβαια και από την Ελλάδα και είχε μεγάλες αντιδράσεις. Στην Ευρώπη, σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης το απέρριψαν. Η Ρωσία το ίδιο το απέρριψε. Η Σιγκαπούρη το δέχτηκε. Η Αγγλία και οι άλλες χώρες δεν το δέχτηκαν. Το ερώτημα το δικό μας είναι διπλό. Πρώτον, με αυτήν τη δυνατότητα που έχει η ταυτότητα πάνω, μπορεί κανείς να επέμβει πάνω στην ταυτότητα και να βάλει όσα στοιχεία θέλει μέσα, ηλεκτρονικά, χωρίς να ξέρει ο κάτοχος. Και θα γνωρίζουν τα δικά μας στοιχεία μέσω των κομπιούτερ, δηλαδή παγκόσμια. Και θα έχουν πρόσβαση μέσα στα δικά μας δεδομένα. Αυτό θεωρείται ότι είναι μία, ας πούμε, παραβίαση της ελευθερίας του ανθρώπου και του απορρίτου των προσωπικών δεδομένων κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω, παραδείγματος χάρη, να ξέρει ο άλλος τι πολιτικές πεποιθήσεις έχω. Όμως η κυβέρνηση θα μπορεί, χωρίς να το ξέρω εγώ, να γράφει μέσα ότι αυτός είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, δεξιός, εγκεντρός, είναι μεσαίος, είναι φασίστας, είναι κομμουνιστής, είναι οτιδήποτε. Μπορεί να γράφει πράγματα τα οποία, ας πούμε, έρχονται της οικογένειας μου, της κληρονομικότητας μου και αρρώστιες ακόμα οι οποίες μπορεί να έχει κανείς, και να γράφονται πάνω σε αυτήν την ταυτότητα. Και έτσι να δημοσιοποιούνται πράγματα τα οποία είναι προσωπικά, είναι απόρριτα. Το πιο δύσκολο για μας ως Εκκλησία είναι ότι αυτή η ταυτότητα έχει πάνω ένα κωδικό αριθμών, ένα κωδικό, μεγάλο κωδικό. Αυτός ο κωδικός έχει έναν αριθμό ο οποίος είναι μόνιμος σε όλους τους κωδικούς. Και είναι ο γνωστός αριθμός και πολυσυζητημένος 666. Ξέρουμε εμείς από την Αποκάλυψη του Ιωάννου πριν 2.000 χρόνια ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, περιγράφοντας τις έσχατες ημέρες, είπε ότι ο Αντίχριστος, αυτός δηλαδή ο οποίος θα είναι αντί του Χριστού, θα εγκαταστήσει μια παγκόσμια κυβέρνηση πάνω σε αυτή τη γη, μια παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα ελέγχει τον κόσμο όλο. Και αυτός ο έλεγχος θα γίνεται με έναν αριθμό και με ένα χάραγμα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το οποίο θα το έχουν οι άνθρωποι στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, και όποιος δεν έχει εκείνο το χάραγμα, το οποίο θα έχει τον αριθμό πάνω του 666, δεν θα μπορεί ούτε να πουλεί, ούτε να αγοράζει, ούτε να κάνει οποιαδήποτε κίνηση, ας πούμε, κοινωνική. Βέβαια, πριν ελάχιστα χρόνια, πριν 8 χρόνια, 10 χρόνια,
Όποιος διάβαζε αυτό το πράγμα που έλεγε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ήταν πολύ παράξενο. Δηλαδή, εγώ νόμιζα, λέω, καλά, τι θα κάνει. Θα γυρίζει ο Αντίχριστος να μας γράφει πάνω στο χέρι μας, 666. Πολύ φανταστικό φαινόταν δηλαδή. Πώς θα μπορείς να γίνει και μετά πόσα παγκόσμια άντε να κυριαρχήσει την Ελλάδα, στην Κύπρο, σε μερικές χώρες. Αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση πώς θα γίνει. Δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό μας πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζαμε ότι είναι κάτι έτσι αλληγορικό, παραβολικό, τέλος πάντων όχι κατά κυριολεξία. Σήμερα όμως αυτό άρχισε να μας βάλει σε υποψίες ήδη. Γιατί μετά την ταυτότητα αυτή, η οποία θα έχει όλα τα στοιχεία μας πάνω της και δεν θα μπορούμε να τα ελέγξουμε, το επόμενο βήμα είναι το εξής. Είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι παρά να έχεις μια ταυτότητα αντέθηκε, ας πούμε, που την κρατάς πάνω σου και να γράφει πάνω την ομάδα νέματος σου, τον τραπεζιτικό λογαριασμό σου, τα διαβατήριά σου, πόσες χώρες επίες, ποιες χώρες ήρθες, όλη την ιστορία σου τέλος πάντων, και μπορεί κανείς να επέμβει πάνω σε αυτήν την ταυτότητα ή να τη χάσεις και την πιάσει οποιοδήποτε για να τη χρησιμοποιήσει ή να σου βάλουν μέσα, ξέρω εγώ, άλλα στοιχεία. Η επόμενη πρόταση είναι, παρά να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει δυνατότητα σήμερα με τα μέσα αυτά τα οποία υπάρχουν να γραφούν όλες αυτές οι πληροφορίες πάνω στο χέρι του ανθρώπου χωρίς να φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. Και ο άνθρωπος θα πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα αεροδρόμιο, δεν θα χρειάζεται να βγάλει το διαβατήριο σου, το σφραγίζου και άδειες εξόδου και χαρτιά από το στρατό και ξέρω εγώ ποινικά μητρώα, τίποτα. Κατευθείαν θα βάλεις στο χέρι σου το μηχάνημα, όπως κάνουν τώρα στην τράπεζα νομίζω. Κατσιγάνουν στις τράπεζες, βάζουν το χέρι τους και παίρνουν λεφτά. Α, επειδή δεν τους βάζουν το χέρι τους, εγώ δεν το παίρνουν. Πώς το κάνουν, τι βάζουν μέσα. Τι βάζουν μέσα, βάζουν τίποτα. Έχουν κάρτα. Επειδή δεν είναι δύο φορές που βγάζουν το χέρι τους έτσι, φαίνεται για να τα πιάσουν, να πέσουν στο χέρι τους. Τέλος πάντων. Η επόμενη λύση λοιπόν, πρόταση, θα είναι να όλα αυτά τα στοιχεία να καταγραφούν στο χέρι του ανθρώπου που δεν μπορεί να το χάσει καμιά φορά ή το κεφάλι του και να διαβάζονται κατευθείαν. Και καταλαβαίνετε ότι εάν φτάσουμε στο σημείο πάνω στο χέρι μας να είναι όλα τα στοιχεία μας αυτά, κάποιος που δεν θα έχει αυτό το πράγμα, αν έχεις ταυτότητα, δεν έχεις διαβατήριο, δεν έχει, μπορεί να συναλλαγείς με τράπεζες, ήδη δεν μπορείς ούτε να πουλάς ούτε να αγοράζεις πολλή αποκάλυψη, ούτε να κινείσαι. Και κάτι φοβερότερο, το οποίο λέει, το λέει μόνοι τους. Και μια άλλη πρόταση λέει είναι εξής. Επειδή είτε αυτό το εφάρμοσαν πάνω σε ψάρια, σπάνια είδους ψάρια και σπάνια είδους πουλιά και ζώα, για να μπορούν να τα εντοπίζουν, να μην χάνονται. Επειδή υπάρχουν ναυάγια, υπάρχουν ξέρω εγώ δυστυχήματα, υπάρχουν οι αγνοούμενοι όπως εμείς που έχουμε αγνοούμενους, ή μπορεί τέλος πάντων να βρεθείς σε έναν χώρο που να χαθείς. Και να σε ψάχνουν οι ειδικοί σου να σε βρουν και να μην ξέρουν που είσαι. Αυτό το μικροτσίπ το οποίο θα υπάρχει πάνω, θα εκπέμπει μία, ξέρω εγώ, ένα σήμα, το οποίο από δορυφόρο θα μπορεί να σε εντοπίσει οπουδήποτε είσαι. Είτε πεθαμένος είτε ζωντανός. Βέβαια είναι καλό από μια πλευρά έτσι. Να μην χαθούμε, να μην χανόμαστε. Ούτε να ψάχνουν οι άνθρωποι να μας βρουν. Αλλά από την άλλη, σκεφτήκατε όλα αυτά τα πράγματα, εάν έρθουν στα χέρια ενός παγκόσμιου δικτάτορα, σε μια παγκόσμια κυβέρνηση, που πλέον δεν θα μπορεί κανένας να κρυβεί από αυτήν την κυβέρνηση. Χώρια που εμείς ως χριστιανοί έχουμε και προφητείες Αγίων που μιλούν και όλα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα μπορεί να κρυβεί κανένας, και έστω και μέσα στα σπήλαια και μέσα στα βάθη της γης, αν πει, θα μπορούν να τον εντοπίσουν και να μην πιάσουν. Όλα αυτά τα πράγματα μας εμβάλλουν σε πολλά ερωτηματικά. Και η Εκκλησία παρεκάλεσε την κυβέρνηση να δώσει παράταση, να μην εφαρμόσει αμέσως αυτό το θεσμό των ταυτοτήτων, ώστε να δοθεί χρόνος και η κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί καλύτερα και η Εκκλησία και ο λαός να το δουν καλύτερα, ώστε να δούμε πράγματι εάν είναι έτσι όπως το βλέπουμε τώρα ή είναι διαφορετικά. Και είπε η Εκκλησία ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν θα λάβει υπόψη τη φωνή της Εκκλησίας, τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως ποιμένες του λαού, ως επίσκοποι, να πούμε στο λαό να μην πάρει την ταυτότητα αυτή και να μην δεχτούν την ταυτότητα αυτή, η οποία καταστρατηγεί την προσωπικότητα του ανθρώπου και προετοιμάζει με αυτόν τον τρόπο μια παγκόσμια κυριαρχία. Που για μας αυτή η παγκόσμια κυριαρχία είναι πολύ υποπτή και καθόλου αποδεκτή. Και όλη αυτή η τάση της παγκοσμιοποίησης, παιδιά, να ξέρετε, και όλα αυτά τα παγκόσμια φρούτα τα οποία λέει υπεράνω θρησκείας, υπεράνω πατρίδας, υπεράνω συνόρων, υπεράνω φυλών, υπεράνω όλα αυτά τα πράγματα, αυτή η θεωρία της παγκοσμιοποίησης φέρνει δηλαδή ουσιαστικά ένα συγκριτισμό στον άνθρωπο.
σαν τα κάνει όλα το ίδιο. Σου λέει τι σημαίνει, ας πούμε, αν είσαι μουσουλμάνος ή αν είσαι ορθόδοξος ή αν είσαι καθολικός ή αν είσαι εξωβουδιστής. Όλο το ίδιο πράγμα είναι, όλοι τους τον ίδιο τον πιστεύουμε. Αυτά είναι τα καμάνοι άνθρωποι, είναι ξέρω εγώ φανατισμοί, μεσονισμοί. Δηλαδή χτυπάει ακόμα και την ουσία της πίστεως μας. Αυτό είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά και έτσι ζωτικά ερωτήματα τα οποία προβάλλει η Εκκλησία. Τώρα να μου πεις το εξής. Ωραία. Και θα μπορέσουμε εμείς να σταματήσουμε την κατάσταση. Όχι βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ας προχωρήσουν. Δεν μας τρομάζει αυτό. Ούτε εμείς ως χριστιανοί πανικοβαλόμαστε γιατί ξέρω εγώ να έρθει ο Αντίχριστος και θα μας φραγίσει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ας έρθει χίλιες φορές. Να έρθει που να έρθει. Ας έρθει μια ώρα γρηγορύτερα. Όμως εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν θα δεχτούμε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν σημαίνει επειδή να έρθει και επειδή να κυριαρχήσει ή επειδή να έχει δυνάμεις. Εμείς πρέπει δηλαδή να δύσουμε τα χέρια μας και τον αφήσουμε να κάνουμε ό,τι θέλει. Ωραία. Να έρθει, να βγάλεις αυτό, τι σου θα κάνει, ό,τι θα κάνει. Εμείς δεν δεχόμαστε. Έχοντας επίγνωση το τι σημαίνει αυτό το δεν δέχομαι. Όλοι την επίγνωση είναι εκείνη. Ας κάνουν όπως νομίζουν. Δηλαδή εμείς ως χριστιανοί οφείλουμε να έχουμε μαρτυρικό φρόνημα. Να μην τρομάζουμε από αυτά τα πράγματα. Και δεν μας τρομάζει ούτε Αντίχριστος ούτε τίποτα δεν μας τρομάζει. Γιατί ξέρουμε ότι ουσιαστικά ο Χριστός είναι ο νικητής και το Αντιχρίστο ακόμα. Και τελικά όλη αυτή η πορεία μέσα στα έσχατα του κόσμου και της ιστορίας και του ανθρώπου δεν είναι μια απεσιόδοξη παρουσίαση του Αντιχρίστου και του Σατανά, αλλά μια αισιόδοξη νίκη του Χριστού επί όλων των δυνάμεων του κακού. Δεν έχει σχέση αν για λίγο διάστημα εμείς κακοπεράσουμε ή αποθάνομαι. Έχουμε όλη τη χωρία των μαρτύρων που απέθανε μαρτυρικά. Αλλά δεν είναι θύματα, δεν τους λυπούμαστε τους μάρτυρες. Για εμάς τους χριστιανούς υπάρχει άλλο φρόνημα. Δεν έχουμε πνεύμα δειλίας, δεν φοβόμαστε τα πράγματα. Ούτε μας προβληματίζει. Για να μην πούμε ακόμα ότι ως χριστιανοί περιμένουμε αυτή την ώρα. Περιμένουμε την ώρα της ελεύσεως του Χριστού. Προσδοκούμε εκείνη την ώρα. Έτσι την προσδοκούμε. Με τα χαράς περιμένουμε την ώρα κατά την οποία θα παρέλθει το σκηνικό του παρόντος κόσμου που είναι σκηνικό αμαρτίας και διαστροφής και κακίας και θα έρθει η χάρη του Θεού και η βασιλεία του Θεού σε όλον τον κόσμο. Αυτό είναι η δική μας προσδοκία. Άρα δεν μας φοβίζει αυτό το γεγονός των ταυτοτήτων. Όμως παιδιά, για να αποφύγουμε και τον άλλον κίνδυνο, να ξέρετε να είστε πολύ προσεκτικοί, μην ακούτε ούτε από την μια πλευρά ούτε από την άλλη. Περιμένετε. Η Εκκλησία επαγρυπνεί, η Εκκλησία να μας πει τι θα κάνουμε. Όχι να ακούμε ξεδιάφορα φυλάδια που κυκλοφορούν και σπείρουν των πανικών ή είναι φυλάδια τα οποία είναι αιρετικά πολλές φορές, είναι σχισματικά από παλαιομορολογίτες ή από οποιουσδήποτε άλλους οι οποίοι θέλουν να κλονίσουν την πίστη του λαού στην Εκκλησία και οπότε ορίστε η Εκκλησία σας, ας πούμε, δεν λέει τίποτα και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του λαού και να τον διώξουν τον λαό από την Εκκλησία. Θέλει μια προσοχή. Η Εκκλησία δεν είναι ούτε υπερβολική, ούτε ελλειπτική. Ούτε υπερβολή έχει, ούτε έλλειψη έχει. Μπορεί να περπατήσει στη μέση οδό, γνωρίζοντας τι ακριβώς πρέπει να γίνει στην κάθε περίπτωση. Βέβαια τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καημένος υπουργός μας, ας πούμε, είναι όργανο του Αντιχρίστου, έτσι. Δεν νομίζω ο άνθρωπος να είναι. Πλην όμως, είναι το όλο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης, έτσι. Και όλο αυτό το πνεύμα τίνει σε αυτήν την κυριαρχία και γνώση των πάντων. Κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω, παιδιά, το οποίο είναι, ας το πούμε έτσι, είναι γι' αυτό ένα στοιχείο. Χωρίς να λέμε να είμαστε απόλυτοι, δεν είμαστε απόλυτοι άνθρωποι, αλλά είναι ένα στοιχείο γι' αυτό το οποίο μας βάλει και αυτό σε ερωτήματα. Η Γραφή όταν μιλάει για τον αριθμό του Αντιχρίστου, μιλάει για ένα χάραγμα, το χάραγμα του Αντιχρίστου. Χάραγμα, ξέρουμε στα ελληνικά, ότι είναι το χαράσο και μάλιστα χαράσο γραμμές. Βλέπετε ότι αυτός ο κώδικας είναι και στις γραμμές που είναι έτσι έτσι πάνω σε κάθε και πάνω στους χυμούς που θα πιείτε τώρα. Μετά έχει και από αυτό το πράγμα πάνω, από αυτόν το κώδικα, το barcode, πώς λέγεται. Λοιπόν, έτσι δεν λέγεται. Λοιπόν, και λέει κανείς καλά και αυτόν ακόμα δηλαδή, είναι και αυτόν, είναι σύμπτωσης ας πούμε. Αν είμαστε επιφυλακτικοί, να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Και τι να πούμε ενδεικτικά γεγονότα δηλαδή, για να μας πιάσει φόβος και τρόμος. Το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο. Ο Χριστός μας έδωσε σημεία τα οποία μιλούν για την έλευση του Χριστού, έτσι. Και μα δεν το λέει το Ευαγγέλιο ότι θα γίνουν καταστροφές και πλημμύρες. Τι δεν τα κάνουμε δηλαδή, να βγεις το... Εγώ θα σου πω αυτά που λέει ο Χριστός.
Εγώ θα σας πω αυτά που λέει ο Χριστός, παιδιά. Άλλα πράγματα δεν θα σας πω. Ο Χριστός μιλάει για αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε όμως ότι ο κόσμος, έτσι, η γη έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό είναι δεδομένο πλέον και επιστημονικά. Τι θέλουμε, σημεία τώρα, ας πούμε, και προφητείες. Δεν μας χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Εξάλλου, αφού ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και εμείς ήδη κάποια ώρα. Εντάξει. Θα πάμε κάπου αλλού, γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα θέματα, παιδιά, έτσι. Προσωπικά σας λέω, δεν μ' αρέσουν τα θέματα αυτά. Ούτε θέλω με το φόβο του Αντιχρίστου οι άνθρωποι να πλησιάζουν τον Χριστό. Τον Χριστό να τον πλησιάζουμε γιατί τον αγαπούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας και τον αγαπούμε και έχει αξία η ύπαρξή του και η παρουσία του στη ζωή μας. Αν είναι να έρθουμε στον Χριστό γιατί φοβόμαστε τον Αντίχριστο, σαν να μην είναι καλό πράγμα τούτο. Δηλαδή δεν αρμόζει, ας πούμε, σε ανθρώπους αυτά. Είναι παιδικό αυτό το πράγμα. Σαν να βάζεις ένα μωρό σπίτι του, ξέρω, με τη βέργα, ας πούμε, και δεν γίνεται. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Να έχουμε μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση των πραγμάτων τούτων και προπάντων ούτε να πανικοβαλόμαστε ούτε να μας απασχολεί. Να μας απασχολεί ο Χριστός και όχι ο Αντίχριστος. Και να μας απασχολεί η βασιλεία του Χριστού και όχι η βασιλεία του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει ας κάνει. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Λοιπόν, να μην πούμε στις διάφορες ερωτήσεις εδώ. Καλύτερα να μιλήσουμε έτσι, αφού μας έμεινε λίγος χρόνος, για την εντολή του Θεού την Τέταρτη. Είχαμε δει τις προηγούμενες και θα δούμε την Τέταρτη εντολή του Θεού, η οποία λέει το εξής. Ποιος την ξέρει απ' έξω. Λοιπόν, η Τέταρτη εντολή λέει να κάνεις όλα τα έργα σου σε 6 ημέρες και την 7η ημέρα την αφαιρώσεις τον Κύριο τον Θεό σου. Και μετά εξηγά γιατί ο Θεός έπλασε όλον τον κόσμο σε 6 ημέρες και την 7η ημέρα τρόπον την ανεπάθηκε ο Θεός και δεν έκαμε τίποτα. Αυτό, βέβαια, ο Θεός δεν ήταν ότι ή καμιά συντεχνία που πρόνοει, ξέρω εγώ, για τους εργαζομένους. Το νόημα της εντολής αυτής, παιδιά, είναι το εξής. Ο Θεός, θέλοντας να δώσει στον άνθρωπο και να διατηρήσει τον άνθρωπο στην επίγνωση του αληθινού σκοπού του πάνω στη γη αυτή και γνωρίζοντας την φυσιολογία και τον ψυχισμό του ανθρώπου, μας έβαλε ένα φραγμό πάνω στην ορμητικότητά μας και στις υποθέσεις μας και στις μέρημνές μας. Και μας είπε ότι να τα κάνουμε όλα τα έργα στους 6 ημέρες, αλλά μία ημέρα δεν θα κάνεις τίποτα, θα κάνεις δουλειές και θα την αφαιρώνεις στο Θεό. Και όταν λέει την αφαιρώνεις στο Θεό, δεν εννοεί θα την αφαιρώνεις στο Θεό, Θεός δεν θέλει να το αφαιρώνουμε καμιά μέρα, θα την αφαιρώνεις στον εαυτό σου για να τον βοηθήσεις, θα έχεις δώσα σχέση με τον Θεό. Για μας είναι αυτή η εντολή, δεν είναι για τον Θεό. Βέβαια στους Εβραίους ήταν το Σάββατο, όπως μέχρι σήμερα τηρούν το Σάββατο. Για εμάς τους χριστιανούς η μέρα η 7η είναι η Κυριακή ημέρα, κατά την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα σήμερα, αυτή η εντολή του Θεού, είναι πάρα πολύ επίκαιρη, παιδιά, σήμερα ιδιαίτερα, που όλους μας μαστίζει το άγχος και η αγωνία και τρόπον την σαν να μας πιέζει κάποιος κάθε μέρα, στην καθημερινή μας ζωή, να προλάβουμε 1000 δύο πράγματα. Και τρέχουμε συνέχεια και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Με αποτέλεσμα, όλο αυτό το τρέξιμο και όλη αυτή η διάσπαση μας να μην μας αφήνει καθόλου χρόνο ούτε καν για τον εαυτό μας. Και για να μην πάμε στη σχέση μας με τον Θεό που είναι το πιο ουσιαστικό, εδώ δεν έχουμε σχέσεις καν με τα παιδιά μας ή με τον σύζυγό μας. Γιατί είμαστε τόσο απασχολημένοι και τόσο κουρασμένοι και τόσο φορτωμένοι συνεχώς που δεν έχουμε χρόνο ούτε διάθεση ούτε κουράγιο να δούμε τον άλλον άνθρωπο, να μιλήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Δεν επικοινωνούμε με τον άλλον άνθρωπο. Εχάσαμε την ωραιότητα της ζωής μας. Διότι έτσι ήρθαν τα πράγματα και πιεζόμαστε και από την κοινωνική, ας πούμε, κατάσταση, αλλά και εμείς μέσα σε μια απληστία, όχι μόνο υλικών αγαθών, αλλά γενικότερα μια απληστία μάθησης, επιτευγμάτων, χρημάτων. Συνέχεια τον χρόνο μας να το σκοτώνουμε. Να το σκοτώσουμε τον χρόνο μας. Να μην αφήσουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Ξέρουμε όλοι και βλέπουμε ότι σου λέει, μα τι, να μείνουμε σπίτι, ας πούμε, όλη μέρα σπίτι. Δεν μπορεί να καθίσει σπίτι μόνος του για λίγο. Τέλειωσε τη δουλειά του σκοτωμένος, κουρασμένος, έρχεται σπίτι, θα βγει έξω μετά. Και αντί να πάει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, θέλει να βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια διαρκή κίνηση. Μοιάζει με κάποιους ανθρώπους που πάνε και αγοράζουν εξοχικά, γιατί λέει θέλουν να κάνουν εξοχικά στο βουνό να ησυχάσουν. Και κάνουν εξοχικά και κουβαλούν τηλεοράσεις, βίντεο, τηλέφωνα και παίρνουν 50 φίλους τους κάθε Σαββατοκυριακό για να κάνουν σούβλες και τελικά πάνε και σκοτώνονται στο εξοχικά τους
Και αντί να κουραστούν, να ξεκουραστούν, κουράζονται, τσακώνονται, δέρνονται και έρχονται. Και κανείς καλά, είναι εξοχή ρε παιδί μου το πράγμα. Αφού θέλει να ξεκουραστεί, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα, να ησυχάσεις, τι κουβάλισες μαζί σου τούτα όλα τα πράγματα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορεί να ησυχάσει ο άνθρωπος. Και ο Θεός μας λέει να ησυχάσουμε, να έχουμε ησυχία μέσα μας. Να πούμε, φτάνει. Αρκετόν τη ημέρα κακία αυτής, φτάνει. Τέλειωσε η ημέρα σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Κάνουμε, τρέχουμε, σκοτωνόμαστε. Και σκοτώνουμε και τους γύρω μας. Ετρελάναμε και τον εαυτό μας, ετρελάναμε και τα ζώα και τις αγελάδες και τα ψάρια. Και πελάναμε τον κόσμο όλο δηλαδή, ας πούμε, και τα μωρά μας. Βλέπεις τα μωρά τα καημένα, μα είναι φοβερό δηλαδή. Η μάνα τους έξω από το φροντιστήριο. Μόλις ξεμητήσει, χράπ τον αρπάει, τον βάζει μέσα στο αυτοκίνητο, στο επόμενο. Έφυγε από το επόμενο, στο επόμενο. Τέλειωσε και το επόμενο, πια το βουτάμε στην πισίνα μετά, στο κολυμβητήριο, και μετά τον βγάζει, ξέρω εγώ, σκοτωμένο, και μετά σπίτι τώρα. Και το μωρό. Δεν θα πάθει, δεν θα έχει προβλήμα και το μωρό. Μα καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Δηλαδή πώς αντέχουν, ας πούμε, και δεν τρελαίνονται. Να είναι όλη μέρα σχολείο. Και μετά αυτή η καταπίεση όλη, φροντιστήρια. Πιάνω, κολύμβι και οτιδήποτε άλλο, πότε αυτόν τον μωρό θα αισθανθεί μωρό και θα αισθανθεί παιδί, ας πούμε. Μετά θα μεγαλώσει και κάποια πράγματα παλαβά και θα ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή την αιτία. Μετά και στο σπίτι. Όσοι δουλεύουν σε τράπεζα και ένα που δουλεύει τράπεζα εδώ μέσα. Δεν έχει κανένα. Α, εσύ Άγγελε. Άλλος, ευτυχώς κανένας. Λοιπόν, να δείτε ότι η τράπεζα, ας πούμε, δεν φτάνει που δουλεύεις όλη μέρα, σου δίνει και ένα πάκο, ξέρω εγώ, χαρτιά να πάρεις σπίτι σου. Και να τα δουλέψεις και σπίτι σου. Και θα σου δώσει και μια προαγωγή. Και κάθε προαγωγή που σου δίνει, είναι σαν να σφίγγει και μια φορά τη βίδα, να σου βγάλει το λάδι σου μέχρι την τελευταία ρανίδα δηλαδή. Α, ο Σάββα γιατί είναι αρνήθηκε στην ιδιότητα σου. Λοιπόν, και είναι μια δικτατορία, ας πούμε. Μια φοβερή δικτατορία που ασκείται πάνω στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, όλο αυτό το ξέφρενο, δηλαδή χωρίς φρένο, ας πούμε, κατρακύλισμα, καταστρέφει τον ίδιο τον άνθρωπο. Και το πρόβλημα ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει κοινωνία με τον Θεό, ένα από τα σοβαρότερες αιτίες είναι διότι ο άνθρωπος δεν έχει χρόνο. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση που είναι την κουρασμένη, μετά κάνει πράγματα για να ξεκουραστεί τάχα, τα οποία δεν τον βοηθούν. Και να ξέρετε ότι η κούραση, παιδιά, είναι ο χειρότερος σύμβουλος του ανθρώπου. Η κούραση. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Αββάς Βαφθανούφιος, μιλώντας σε έναν ασκητή, λέει το εξής πράγμα. Πρόσεχε, λέει, στην άσκηση, εάν θέλεις να βγεις υπέρ το μέτρο σου, αν θέλεις να βγεις πάνω από τα μέτρα σου, γίνωσκε ό,τι και ο έχεις από όλες σας. Και εκείνο το οποίο έχεις θα το χάσεις. Δηλαδή, αν θέλεις να πας να κάνεις νηστεία παραπάνω από τις δυνάμεις σου, μετά θα σε πιάνουν τα νεύρα και δεν θα ξέρεις τι σου φταίει. Και μόλις μετά ξεκουραστείς λίγο και φας κάτι παραπάνω, θα δεις ότι ηρέμησες. Και τελικά ήταν υπερά το μέτρο σου εκείνο που έκαμε. Αν πάει να κάνεις αγρυπνία πάνω από τα μέτρα σου, θα αρχίσει να ζαλίζει τον εγκέφαλό σου, θα είναι το νευρικό σου σύστημα κλονισμένο, θα σου φταίει, ξέρω εγώ, ο ένας ο άλλος, και η αιτία δεν είναι ότι φταίει ο άλλος ή εσύ είσαι κακός άνθρωπος, αλλά είσαι τεντωμένος και ξεσπάς αλλού. Και η κούραση αυτή, η κόπωση, δεν είναι ποτέ καλό σύμβολο στον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, παιδιά, δεν μπορεί μετά να ακούσει πνευματικό λόγο. Δεν μπορεί να προσευχηθεί. Τι να προσευχηθεί, αφού είσαι σκοτωμένος, είναι κουρασμένος, διέλυσε τον νου του. Άμα διαλύσει τον νου σου, μετά πώς θα κάνεις μια ενεργασία πνευματική μέσα σου. Μετά θα πάνε να κάτσεις μπροστά στην τηλεόραση, να πάρεις και ένα νέσκαφε, ξέρω εγώ, ή μια κοκακόλα, και θα βλέπεις όλα τα πράγματα από την τηλεόραση. Θα ξυπνάς, θα κοιμάσαι, ροχαλίζεις, και όλοι θα διαδραματίζεται, ας πούμε, όλη η οικογενειακή σου κατάσταση πέρα της τηλεόρασης. Αυτόν όμως δεν μπορεί να σε αφήσει ποτέ να αισθανθείς χαρούμενος, ξεκούραστος, άνετος. Θυμάστε οι παλιοί άνθρωποι τι άνετοι που ήταν. Ή αν πάτε σε καμιά χώρα ανυπανάπτυχτη, δηλαδή λίγο πιο, ξέρω εγώ, στην Τουρκία, ας πούμε, από την Χαλκιδόνα και μέσα, που είναι η Ανατολή. Βλέπεις τι ωραίοι άνθρωποι είναι εκεί. Ή στη Γεωργία που δεν έχει πολύ, ας πούμε, τεχνολογία. Βλέπεις ανθρώπους καημένους, είναι άνετοι, χαίρονται, ας πούμε, τη ζωή τους. Μέσα σε μια ομορφιά. Έχουν μια ωραιότητα που είχαμε και εμείς παλαιότερα. Και χαίρονταν οι άνθρωποι. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν
δεν είχαν την κατάσταση και βλέπεις μια μακροθυμία πάνω τους και αντιμετώπιζαν και τις δυσκολίες τους με πάρα πολύ ωραίων τρόπων. Οτιδήποτε τους συνέβαινε, είτε θάνατος, είτε αρρώστια, είτε μια ας πούμε θεομηνία ή ένα κακό, τότε αυτοί οι άνθρωποι το αντιμετώπιζαν με μια μεγαλοψυχία φοβερή. Ξεπερνούσαν τη δυσκολία τους. Δεν ήταν κρυκτικοί άνθρωποι. Είχαν πραότητα, είχαν μεγαλοψυχία. Γιατί δεν ήταν κουρασμένοι άνθρωποι. Σήμερα βλέπεις νέο παιδί, άνθρωπον 20 χρόνων, κουρασμένος. Είναι κουρασμένος, δεν έχει τίποτα νόημα. Και θα ξεκουραστεί, αν θα πει, ξέρω εγώ, ή αν θα πάρει, ας πούμε, χόρτο. Ή αν θα πάρει, έχει και ένα ρητό, έχει ένα ρητό του γεροντικού που κάποιος το εφάρμοσε. Ένας, μιλώντας κάποτε με κάποιον ναρκωμανής, μου είπα, αυτός ήταν ένας ναρκωμανής που διάβαζε και πολλά πατερικά. Και λέει κάπου, ένας γέροντας, μοναχέ λέει, χόρτον να φας, σε χόρτον να κοιμάσαι και με χόρτα να ασχολείσαι. Λέει ορίστε. Και οι πατέρες με το χόρτο ασχολούνται. Λοιπόν, δηλαδή είναι η μόνη λύση. Σου λέει, μα τι να κάνω άλλο. Δεν έχει κανένα άλλο νόημα. Και είναι αυτά όλα, αυτή όλη η κατάληξη, παιδιά, είναι αποτέλεσμα αυτού του αχαλήνωτου, της αχαλήνωτης ενέργειας που καταβάλει ο άνθρωπος τρέχοντας συνέχεια. Δεν μπορεί να κάτσει, να πάει ήσυχα. Όλοι ταξιδεύετε νομίζω και βλέπετε καμιά φορά κάτι γέλιο να ξεκαρδιστεί στα γέλια. Το είδα πολλές φορές, όχι στην Τουρκία, εγώ τους νόμιζα πιο ανατολίες για τους Τούρκους. Είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο και έχει κάτι σκάλες που κυλούν που μόνες τους ή κάτι διάδρομους που πάνε. Δεν φτάνει που μας έκαναν και αυτή την ευκολία να βγαίνουμε, να πατάμε στους καρύνια να βγαίνουμε. Βγαίνει πας στους καρύνια και τρέχει πάλι. Ωραία, κάνε υπομονή ρε, αφού πάει μόνο το τούτο. Πάλι να τσαλαπατήσει να βγει να πάει. Ή τρέχει και στο κυλιόμενος διάδρομος, πάει από εδώ, μπορεί 500 μέτρα να πηγαίνει, μετά χύθηκε αρκετή. Θα πηγαίνει με το διάδρομο, θα περπατά και από μόνος του. Δεν μπορεί να κάτσει 5 λεπτά εκεί, να απολαύσει και το κύλιμα που να του κάνουν ας πούμε εκεί. Δεν μπορεί, είναι μανία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το αυτοκίνητα. Αυτή η ταχύτητα όλη ρε παιδιά ας πούμε, τι χρειάζεται. Το να τρέχει ο άνθρωπος μέσα με το αυτοκίνητο, μην νομίζετε ότι είναι απλό πράγμα. Είναι πνευματικό πρόβλημα. Δεν έχει ηρεμία μέσα, δεν έχει ειρήνη. Είναι έτσι τσαπατσούλης, έχει μέσα το καταστασία. Πατά το αυτοκίνητο και όποιον πάρει ο χάρος. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο άνθρωπος που έχει ειρήνη μέσα του, είναι ειρηνικός και στο οδήγημα του, ειρηνικός και όταν θα φάει, ειρηνικός και όταν θα μιλά, ειρηνικός και εκεί που κάθεται. Και ο άλλος που δεν είναι ειρηνικός, μόλις κάτσει κάπου αρχίζει να παίζει τα δάχτυλα του, τα πόδια του, θα κοιτάζει δεξιά-αριστερά, ας πούμε, να χτυπά τα μάτια του και βλέπεις μωρά, ας πούμε, παιδάκια, 15 χρονών, κάθονται, χτυπά το ένα του πόδι. Σταματά όλο που θα χτυπήσει το άλλο του πόδι. Δηλαδή, αν είχαμε νευρικό κλονισμό, θα μας έστριβε, ας πούμε. Μπορεί να βλέπεις το άλλο να κουνά τα πόδια του συνέχεια. Γι' αυτό τους εκφράζει και η μουσική αυτή που εκφράζει, έτσι. Δηλαδή, βάζει μια μουσική και είναι, δηλαδή, στο διαπασόν, να σου πάσει το κεφάλι σου. Μόνο έτσι, ας πούμε, βρίσκει τον εαυτό του. Πρέπει να φωνάζει η μουσική του. Είναι σαν κάποιον που πονάει το κεφάλι του και δεν το πιάνουν πλέον τα παυσίμωνα και παίρνει 50 ας πούμε μια φορά. Για να συνέλθει. Δεν το φτάνει ένα πανατόλ που ή δυο ξέρω εγώ. Όταν 20 και πάνω πας στο κημητήρι. Αυτό, ένα κημητήρι με νεκροταφείο. Αυτή η εντολή παιδιά του Θεού ακριβώς εμπήκε από το Θεό για να δώσει στον άνθρωπο τη σύνεση να είναι μαζεμένος. Να ξέρει τα όρια του, να ξέρει ότι κάθε πράγμα έχει όρια. Και εμείς έχουμε όρια, παιδιά. Ο κάθε ένας από εμάς έχει όρια. Και να μην πιέζετε ούτε τον εαυτό σας πάνω από τα όρια σας. Λέει η Αγία Γραφή ότι εάν πιέζεις, λέει, τους μυχτήρες, αντί γάλα θα εκβάλεις αίμα. Δηλαδή πάει να αρμέξεις ένα ζώο. Έβγαλε το γάλα. Αν το πιέζεις, θα βγάλει αίμα μετά. Δεν μπορεί. Το ίδιο πράγμα ξέρουμε και γονείς τα παιδιά τους. Επειδή έχουμε άρρωστους γονείς. Κάνουν και άρρωστα μωρά. Το πιάνει εκεί πέρα συνέχεια. Γιατί φέρες 17 και δεν φέρες 18. Φέρες 18 και δεν φέρες 19 και δεν φέρες 20. Λοιπόν, πίεση των μωρών εκείνο. Πίεση συνέχεια. Ένα πού θα πάει μετά. Δεν καταλαβαίνω. Μα δεν είναι δυνατόν ένα παιδί, ένας άνθρωπος να είναι απεριόριστες οι δυνάμεις του. Έχει όρια ρε παιδί μου. Από εδώ μέχρι εδώ μπορεί. Δεν μπορεί παρακάτω. Πώς θα το κάνουμε. Κουράστηκα. Δεν έχω άλλον όριο. Είναι ταπείνωσης παιδιά να μάθει ο άνθρωπος τα όρια του. Να πει μέχρι εδώ μπορώ, παραπάνω δεν μπορώ. Και να αποδεχτώ τον εαυτό μου, να αποδεχτώ τα όρια μου, να αποδεχτώ ξέρω εγώ ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα, ούτε μπορώ να πάω παντού.
δεν μπορώ να γίνω γιατρός. Δεν έχω αυτόν τον κεφάλι, δεν έχω αυτή την όρεξη, δεν έχω αυτή καμιά διάθεση. Θα διαβάσω ένα τριαξονικό φορτηγό βιβλία. Άλλος έχει, αυτός μπορεί να το κάνει. Εγώ όμως δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν μπορώ. Είναι κακό το να αρχίζει ο άνθρωπος, παιδιά, να διαιρωτάται και να λέει στον εαυτό του χέντα γιατί. Γιατί να το κάνω ή γιατί να μην το κάνω. Και αρχίζει ο άνθρωπος να μην αναπαύεται μετά με τον εαυτό του, να μην κοινωνεί με τον ίδιο τον εαυτό του και να μην αποδέχεται τον εαυτό του άνθρωπος. Είναι μεγάλη υπόθεση να αποδεχθείς τον εαυτό σου, παιδί μου. Όπως είσαι. Μα γιατί λες γιατί, μα γιατί να το κάνω. Και γιατί να μην το κάνεις δηλαδή. Τι είσαι, άγγελος είσαι, τι είσαι. Άνθρωπος είσαι. Το παράξενο πού βρίσκεται. Πού βρίσκεται το παράξενο αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μερικά πράγματα. Ή κάνει μερικά λάθη. Με το να αρχίσει τα γιατί και τα γιατί, το αποτέλεσμα είναι να καταλήξει στην κατάθλιψη, στην απελπισία, στην απομόνωση, στην απογοήτευση και δεν θα καταλάβει ποτέ τον εαυτό του. Ούτε θα έχει ειρήνη μέσα του. Ούτε θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δώσει και στον άλλον άνθρωπο ειρήνη. Θα έχει μια μανία. Η τελειομανία έχει τεράστια διαφορά από την αίσθηση της τελειότητας που είχαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι ήθελαν να γίνουν τέλειοι, όπως μας είπε ο Χριστός, θα γίνομαι τέλειο όπως ο πατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί. Οι Άγιοι όμως δεν είχαν τελειομανία. Γιατί δεν είχαν τελειομανία θα πήγαιναν ας πούμε αλλού, θα πήγαιναν στον Παράδεισο. Αγωνίζονταν με ταπείνωση, αποδέχονταν τον εαυτό τους, αποδέχονταν τα λάθη τους, αποδέχονταν την αδυναμία της φύσεώς τους και αναπλήρωναν όλες τις ελλείψεις τους μέσα από τη μετάνοια απεκδεχόμενοι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό και ήταν ειρηνικοί άνθρωποι. Δεν είχαν ψυχικές συγκρούσεις, ούτε ψυχικά προβλήματα οι Άγιοι. Εδίωναν την αμαρτωλότητά τους με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Πολύ ωραίο τρόπο να σου το πω έτσι. Ήξεραν την ασθένεια της φύσεως, καταλάβαιναν, επρόσφεραν την αδυναμία τους στο Θεό και περίμεναν από τον Θεό τη θεία ενέργεια και το θείο έλεος. Χωρίς καμιά δυσκολία. Όπως ένα υγιές παιδί έχει την υγιή σχέση με τους γονείς του. Εάν δεν το καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα, τότε από το παραμικρό φαίνεται. Έτσι, από το παραμικρό παιδιά, ο άνθρωπος φαίνεται από τη λεπτομέρεια. Από εκεί το παραμικρό, ας πούμε το σφογγάρισμα του σπιτιού 10 φορές την ημέρα. Να μπαίνει μέσα στο σπίτι και γενικά εμένα με το φλόκο από πίσω να κάνει, ξέρω εγώ αυτό. Ή κάνουν κάτι σαλόνια να πούμε και τα έχω θεόκλειστα. Να μην μπει κανένας μέσα. Γιατί να μην τα λερώνω. Εμά τι τα κάμες. Τι τα κάμες, τα έκαμες και όλα τα βερούδα, έραψες και ένα κάλυμα τα βάλες από πάνω, να μην μπαίνουμε μέσα, μην καθόμαστε πάνω, μην γίζουμε πάνω. Τι τα κάμες παιδί μου όλα αυτά τα πράγματα. Θα μοιάσουμε σαν τον Καρακιόζη που πήγε να σπούσει το ψωμάδικο και έστειλε έξω από τη βιτρίνα. Και έρθει τον μπάρπα του λέει, δικά σου είναι αυτά όλα τα ψωμιά. Λέει ναι δικά μες. Λέει και γιατί δεν τα τρώτε, του λέει. Τα έχεις στη βιτρίνα. Ο νους του Καρακιόζη δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τι χρειάζονται τα ψωμιά μες στη βιτρίνα. Τα ψωμιά τα κάνει ο κόσμος να τρώει. Οπότε δεν βρήκε αυτό το μυαλό του. Αλλά είναι και μια λαϊκή φιλοσοφία. Δηλαδή, κάνεις κάτι ρε παιδί μας. Κάνεις κάτι. Να χαρείς αυτόν τον οποίον κάνεις, θέσαι σε μια λογική χρήση, ευχαριστώντας τον Θεό. Βλέπετε παιδιά, πάμε να φάμε και κάνουμε προσευχή όταν φάμε. Και τι κάνουμε προσευχή. Γιατί ας πούμε ενδιαφέρει το Θεό το φαγητό μας, αν είναι ωραίο ή αν είναι ξέρω εγώ κακό. Ή γιατί κάνουμε προσευχή. Κάνουμε προσευχή για να μάθουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, να το παίρνουμε με τα ευχαριστία. Και βλέπετε πόσο ωραίο πράγμα είναι, τελειώνουμε το φαγητό μας. Και το τρώμε με τα χαράς. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτή η συνήθεια να τρώνε όλοι οι άνθρωποι μαζί μέσα στην οικογένεια. Έτσι παλαιότερα οι άνθρωποι έτρωγαν στο κοινό τραπέζι και το τραπέζι ήταν μια ιεροτελεστία ας πούμε. Ήταν ο χώρος, εκείνος ο ιερός χώρος που μαζεύονταν ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδάκια να μιλήσουν, να συζητήσουν, να περάσει πολύ ωραίος χώρος, πολύ ωραία ώρα. Τώρα σε πει να σας πάνε φάε. Το φαΐ σου μες στο ψυγείο, βγάζει το βράσ στο φάτο. Ή το πολύ ξέρω το μωρό να καθίσετε αυτό, φέρουμε το φαΐ μου εδώ, αν το τρώει ας πούμε, διαλύθηκε το πράγμα. Μου έκανε εντύπωση στο μοναστήρι, ερχόντουσαν παιδιά, νέα παιδιά, του πανεπιστημίου, φοιτητές κτλ. Και τους έκανε άρεσε γιατί στο μοναστήρι τρώγαμε όλοι μαζί. Και έλεγαν εμείς δεν τρώμε όλοι μαζί σπίτι μας. Και πώς τρώνε για εμάς, πότε τρώνε. Ο καθένας όποτε θέλει. Ζωή του τι, δηλαδή πώς, πού είναι σταθεί η οικογένεια μετά. Μετά θυμάμαι ένα μωρό που ήρθε να μου εξομολογηθεί, μου λέει πάτερ λέει, όταν πάω να φάω, λέω γιάξ. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα. Του λέω, το γιάξ τι πράγμα είναι. Λέω, όχι να μην λες, του λέω, να λες τον πατέρ ημών, να μην λες. Ύστερα ρώτησα και έμαθα το γιάξ σημαίνει, ας πούμε, ιδία. Έκφραση της ιδίας. Φαίνεται που κανένα μήκημα ο σύγχρονο που το μάθαν τα μωρά. Δηλαδή μαθαίνει το παιδί
Αυτό το απλό το καθημερινό που παλαιότερα οι άνθρωποι μέσα στα φυσικά όρια τους το έπαιρναν με τα πολλής ευχαριστία και προσεύχοντας ο Θεόν και τον ευχαριστούσα. Βλέπετε παιδιά τι ωραία είναι αυτή η προσευχή που λέμε μετά το φαγητό. Όταν φάμε και σηκωστούμε τι λέμε. Ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων αγαθών. Βλέπετε σε ευχαριστούμε Χριστέ ο Θεός μας γιατί μας ενέπλησες. Μας έδωσες πλούσια όλα τα επίγεια αγαθά σου. Τον ευχαριστούμε τον Θεό για όλα όσα φάγαμε. Όπως και αν ήταν τα πράγματα εκείνα. Μετά δεν μένουμε εδώ, δεν είμαστε δωλολάτρες. Αφού τον ευχαριστούμε για τα επίγεια αγαθά, τα οποία μας έδωσε πλούσια ο ουράνιος πατέρας, μετά λέμε μη στερήσεις ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας. Αμέσως ανάγεται ο άνθρωπος από το υλικό στο πνευματικό, στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και μην εντομέσου μόνο όπως με τους μαθητές σου κτλ. Δηλαδή, παιδιά, θέλω να πω ότι ο άνθρωπος φαίνεται από τη μικρή λεπτομέρεια. Από το αυτό το, την ώρα που να πάει να φάει, από την ώρα που να συγχυρίσει το δωμάτιό του, από την ώρα που να αξιολογήσει αυτό το οποίο έχει στα χέρια του, από την ώρα που να καταλάβει τι μεγάλη υπόθεση είναι ο χρόνος του, το σπίτι του, ο τόπος του, η σχέση του με τον άλλον άνθρωπο, και όλα αυτά για να γίνουν πρέπει η ψυχή του ανθρώπου να είναι καθαρή, να είναι ξεκούραστη. Δεν μπορούμε παιδιά να λειτουργήσουμε σαν άνθρωποι ή να σκοτώσουμε την ψυχή μας και την διαλύσουμε με την υπερκόπωση. Η υπερκόπωση είναι σαν μια βόμβα μες στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου που τα διαλύει όλα. Και μετά εκείνος ο άνθρωπος δεν θέλει τίποτα. Δεν μπορείς να του μιλήσεις για τίποτα. Θυμούμαι μια φορά στο Άγιον Όρος περπατούσαμε με δύο γέροντες, πολύ μεγάλους γέροντες σύγχρονους του Αγίου Όρους. Αγιασμένους ανθρώπους. Ανθρώπους του πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και είχε κάποιους ανθρώπους εκεί οι οποίοι εργάζονταν, φτιάχνανε έναν δρόμο στο Άγιον Όρος και επειδή δεν ήθελαν να μένουν πολύ, δούλευα συνέχεια, ας πούμε, 20 ώρες, 24 ώρες, σκοτώνονταν. Για να τελειώσουν και τον δρόμο, να πληρωθούν και πιο πολύ από τις πίντους νωρίτερα. Περπαντώντας, βλέπαμε που δούλευαν, πήγε ο ένας γέροντας να τους πει δύο λόγια. Παιδιά, από πού είσαστε, όπου είχα και δική. Πήγε να τους πει κάτι άλλο, ιδέα δεν είχε, τι ο σκοπός σου, ο νους σου είσαι στη δουλειά. Και έλεγε ο γέροντας, όταν ο άνθρωπος δουλεύει συνέχεια κατά αυτόν τον τρόπο, πώς θα του μείνει η διάθεση να του μιλήσει περί του Θεού. Και τι περί Θεού, ούτε περί του ανθρώπου δεν μπορεί να του μιλήσεις. Ούτε περί τίποτε άλλο. Και έφανε σαν παράδειγμα, θυμάστε παιδιά ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέει κάπου εκεί ότι όταν ο Φαραώ ήθελε να κάνει τους Εβραίους να μην θυμούνται τον Θεό, τότε δεν τους εμίλησε εναντίον του Θεού, αλλά έκανε δύο πράγματα. Τους έδινε πολύ φαΐ και πολύ δουλειά. Φαΐ και δουλειά, να φύγει ο νους τους από τον Θεό. Και όλη μέρα δούλευα και σε πολύ περισσότερο έτρωγα. Και γινόταν δηλαδή ένας κύκλος τέτοιος και ο νους του ανθρώπου δεν άδειαζε ουδέποτε να σταθεί για τον Θεό. Και αυτό παιδιά, για να ξέρετε ότι βάση στην πνευματική ζωή είναι να έχουμε όρια. Να έχουμε όρια παιδιά. Να πούμε ότι φτάνει μέχρι εδώ. Από εδώ και κάτω θα αφιερώσω ένα χρόνο. Ένα χρόνο που μπορεί να είναι ελάχιστος. Μπορεί να είναι 10 λεπτά την ημέρα. Για μένα, για τον εαυτό μου. Αυτά τα 10 λεπτά. Και τι θα κάνω σε αυτά τα λεπτά. Θα προσευχηθώ. Έλεγε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ότι λέει ένα λεπτό το μήνα. Δώσε στον εαυτό σου ένα λεπτό το μήνα. Σημαίνει σε ένα χρόνο θα έχεις 12 λεπτά. Στα 2 χρόνια θα έχεις 24 λεπτά. Στα 3 χρόνια θα έχεις 36 λεπτά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Μην πάρει παρακάτω, δεν θα τα βρω ύστερα. τα μαθηματικά. Βλέπετε, ένα λεπτό το μήνα, εάν δώσουμε στον εαυτό μας, τι μεγάλη υπόθεση είναι. Και όμως ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Δοκιμάστε και να δείτε. Πέστε ένα λεπτό κάθε βράδυ. Ή 2 λεπτά κάθε βράδυ θα σταθώ και θα προσευχηθώ. Θα λέω την ευχή, ας πούμε, 2 λεπτά κάθε βράδυ. Θα κάνετε τιτάνιον αγώνα να το εφαρμόσετε. Και όταν μείνουμε μόνοι μας, θα δούμε ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά. Δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε το ράδιο, μετά περάσει η ώρα μας. Είναι η τηλεόραση. Γιατί δεν μάθαμε να μένουμε με τον εαυτό μας. Δεν κοινωνούμε με τον εαυτό μας, παιδιά, σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Δεν κοινωνούμε με τον εαυτό μας, δεν κοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας και πολύ περισσότερο και τραγικότερο δεν κοινωνούμε με τον Θεό τον ίδιο. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Διαλύεται ο άνθρωπος, χάνουμε την ωραιότητα της ζωής μας. Εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά, στο χωριό μας, όταν φέραν την ηλεκτρική, βάλαν έξω από το σπίτι της γιαγιάς μου, υπάρχει μέχρι τώρα ακόμα, ένα στήλο. Ένα στήλο για μια λάμπα. Τι ευλογία ήταν εκείνη η λάμπα. Και ο στήλος. Εμαζεύονταν όλες οι κουτσάκαρες του χωριού, που κάτω από το στήλο, που η ώρα 6 το απόγευμα, ας πούμε, και κάθονταν έτσι γύρω-γύρω και μιλούσαν.
Κάθε 2-3 ώρες περνούσε και ένα αυτοκίνητο. Μόλις είπε στο αυτοκίνητο, η γιαγιά μου έλεγε, κοίταξε, χωρί το αυτοκίνητο, το έχω κανόνα ξαξένο. Πού έπιε. Είπα, πήγαινε από εδώ μέσα κάτω. Δεν σταμάτησε, όχι, εντάξει, τέλος πάντων, εντουντάδι, διστάδι. Και έβλεπε στους ανθρώπους, είχα μια ωραιότατη ζωή αυτή. Χαίρονταν τη νύχτα, χαίρονταν το δειλινό, το ηλιοβασίλεμα, το βράδυ, το φεγγάρι, τα άστρα. Χαίρονταν την αυγή. Ποιος από εμάς σήμερα βλέπει την Πασέλινο. Είδατε καμιά φορά Πασέλινο. Πρέπει να βγείτε έξω στα βουνά. Εγώ που έζησα μέσα στα δάση, ας πούμε, στο μοναστήρια. Είδαμε τι σημαίνει το μεγαλείο του Θεού μας νυχτήσει. Τι σημαίνει να βγαίνει το φως. Θα λέμε δόξα εσύ το δείξαμε το φως και να χαράζει το φως. Σήμερα εξύπνησες πατά μια του τη λάμπα άναψη. Ήξερε είναι το παπούτσι σου και το ανάβεις που μόνο του. Αν βαριέσαι να κάνεις το χέρι σου, ξέρω εγώ. Μα βρήκα τόσο τεμπέλικα πράγματα, μέχρι και τηλέφωνο που του λες πάρ' τη Μητρόπολη τηλέφωνο και παίρνει τη. Να μην πατούμε ούτε και τα πλήκτρα. Να μην πούμε ούτε τα πλήκτρα, να μην πατούμε. Δηλαδή, τελεία εξουδετερώσεις του ανθρώπου δηλαδή. Να χάσει και την τελευταία ωραιότητα. Να μην έχει ίχνος δηλαδή ομορφιάς. Είναι σαν να αντικαθιστούμε, παιδιά, ένα ωραίο κήπο με ωραία λουλούδια και ωραία φρούτα με πλαστικά. Πιάσε πλαστικά λουλούδια και γέμισε τον κήπο σου. Είναι άχρηστα πράγματα, είναι άχαρα. Δεν τρώγεται, ας πούμε. Και λένε και ο γέροντας, ρε παιδάκι μου, το άειλον από τον άειλον έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, το άειλο πνεύμα του Θεού από τον άειλον που σερβίρομαι σήμερα έχει τεράστια διαφορά και στη λέξη μόνο ένα νι. Το ένα είναι άειλον και το άλλο είναι άειλον. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα είναι και τώρα. Το φυσικό έχει μια ομορφιά, έχει μια ωραιότητα και δεν το ανακαλύπτεις εάν δεν σταθείς έναν τόπο. Να καταλάβεις την ταχύτητά σου. Είσαι άνθρωπος, έχεις ορισμένη ταχύτητα. Δεν είσαι ούφο, ξέρω εγώ, να τρέχεις όλη την ώρα. Πρέπει να τρέχεις με την ταχύτητά σου. Και να κάθεσαι, να ησυχάζεις, να ηρεμείς, να έχεις όρια, να μην τα υπερβαίνεις. Για να μπορείς να ανακαλύψεις όλα όσα ωραία έφτιαξε ο Θεός γύρω σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Θεύρατη. Θεός μας τον Θεόν αρθαμήν, θέστης Θεός μας.